Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Έρωτας Φυγάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Ιάσονας πλέον δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ όταν βλέπει μπροστά του τη μητέρα του. Μα πώς, είναι το μόνο που ψελίσουν τα χείλη του. Θα σας τα εξηγήσω όλα, τους αναφέρει. Αλλά όλοι είναι ακόμη εμβρόντιτοι. Η Γεωργία πέφτει στην αγκαλιά της και κλαίει με σπαραγμό, ενώ και η Αλεξάνδρα τρέχει και εκείνη να την αγκαλιάσει αμέσως. Ο Ιάσονας στέκει σαν μαρμαρωμένος, καθώς δεν πιστεύει αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αφού περνάει η συγκινησιακή φόρτιση, η Μαριέτα λέει σε όλους να τους αφήσουν για λίγο μόνους. Όταν φεύγουν, μένει με το γιο της. «Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να θυμώσω», είναι τα πρώτα του λόγια. «Πώς είναι δυνατό να ζήσεις τόσο καιρό και να μην έχεις δώσει σημεία ζωής? Με άφησες να υποφέρω, σε έκλαψα, σε πέμπτησα, σου κάναμε μνημόσυνο και εσύ ζούσες και δεν είπες τίποτα». Ο τόνος της φωνής του αρχίζει να ανεβαίνει. «Δεν με σκέφτηκες καθόλου? Με άφησες εδώ να πονάω για το χαμό σου? Δεν αναλογίστηκες τον πόνο που μου προκάλεσες?» της φωνάζει. «Έχεις δίκιο, γιέ μου, αλλά πίστεψέ με, δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν ο μόνος τρόπος. Πρέπει να μ' ακούσεις, έχεις όλα τα δίκια, αλλά άφησέ με να σου εξηγήσω», του λέει, και εκείνος δείχνει να καταπίνει το θυμό του. Τα συναισθήματά του είναι ανάμεικτα, καθώς η μητέρα του, που νόμιζε τόσο καιρό για πεθαμένη, είναι τώρα ζωντανή. Τώρα θα έχει την ευκαιρία να της πει όλα όσα δεν πρόλαβε και όλα όσα ήθελε πριν τον υποτιθέμενο χαμό της, και να τη ζητήσει τη συγχώρεσή της για όλα όσα έχει κάνει τόσο καιρό. Καθώς ο Ιάσονας πλέον έχει μαλακώσει και πλέον σκέφτεται τα πράγματα αλλιώς. Ίσως με αυτόν τον τρόπο η Μαριέτα να επανεκτιμήσει την κατάσταση με το γιο της και να πράξει διαφορετικά. Μάνα και γιος μπαίνουν σε μια νέα μορφή σχέσης. Και τώρα τα πράγματα αλλάζουν, καθώς στο Κιάρι έρχονται νέες εξελίξεις που θα χρειαστούν την οικογένεια ενωμένη. Όμως κατά πόσο θα συμβεί αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Εσείς γράψτε μας την άποψή σας κάτω στα σχόλια και κάντε και ένα like στο κανάλι μας, ώστε να ανέβει το βίντεο και να το δουν ακόμη περισσότεροι. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!